Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια κλασική συνταγή. Θα φτιάξουμε αρνάκι στο φούρνο με ριζάκι και λαχανικά. Γιατί το αρνί είναι ένα κλασικό φαγητό που μας αρέσει εμάς τους Έλληνες, για μας ζόξεις, έτσι να καλέσουμε κόσμο λίγο πιο επίσημο ίσως, γιατί είναι πιο ιδιαίτερο, θέλει να του δώσουμε περισσότερο σημασία και θέλει να βρούμε οπωσδήποτε μια γαρνιτούρα. Γιατί είναι ωραίο το αρνί, αλλά το αρνί είναι η πρωτεΐνη. Πρέπει να σκεφτούμε και τον υδατάνθρακα που θα συνοδεύσουμε το φαγητό μας. Για το αρνίσιο μπούτι με σάλτσα βέρντε θα χρειαστούμε 1,5 κιλό αρνίσιο μπούτι, 3 με 4 σκελίδες σκόρδο, 2 κλωναράκια θυμάρι, 3 κλωναράκια δεντρολίβανο, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή μάτζινο στιμιά και 600 γραμμάρια ρύζι καστανό με ρεβίθια μπαρμπαστάθης. Για τη σάλτσα βέρντε θα χρειαστούμε μισό ματσάκι κόλιανδρο, μισό ματσάκι δυόσμο, μισό ματσάκι μαϊντανό, μισό ματσάκι βασιλικό, 2 πιπεριές τσίλι, ξύσμα από 2 λάιμ, χυμό από 1 λάιμ, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας κάπαρι, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, αλάτι, πιπέρι, 80 γραμμάρια νερό και 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Λοιπόν, επειδή η πρώτη μας ύλη είναι πολύ καλή και έχουμε ένα ελληνικό αρνί, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε πάρα πολύ με το αρνάκι. Το αρνάκι πρέπει να το αφήσουμε να δουλέψει μόνο του μέσα στο φούρνο. Αυτό που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγα μυρωδικά και έχω 4 σκελίδες σκόρδο. Θα κόψω εδώ. Και μόλις κόψουμε το σκορδάκι μας, παίρνουμε το μαχαίρι μας και κάνουμε τρυπούλες μέσα στο αρνί μας ή στο κατσίκι, ό,τι χρησιμοποιούμε. Έχει ακριβώς τον ίδιο τρόπο, απλά το αρνάκι είναι λίγο πιο λιπαρό. Και εδώ, και πάμε να βάλουμε μέσα το σκορδάκι μας. Μην το λυπηθείτε. Να σας πω ότι μία έρευνα που διάβαζα προχτές έλεγε πως άμα τρώγαμε 6 σκελίδες σκόρδο την ημέρα, δεν θα αρρωστάναμε ποτέ. Βέβαια, θα μου πείτε, άμα φάω 6 σκελίδες σκόρδο, δεν θα μπορώ να μιλήσω σαν άνθρωπο. Το ψητό το σκόρδο δεν έχει καθόλου άρωμα σκόρδου. Βγάζει μία πολύ γλυκιά επίγευση και είναι ένα υλικό που πραγματικά θα πρέπει να μάθετε να χρησιμοποιείτε. Τώρα, μία λαδόκολλα εδώ και θα βάλω την μπουτάρα πάνω. Τώρα, λίγο θυμαράκι και λίγο δενδρολίβανο. Δενδρολίβανο είναι αυτό. Και θυμαράκι είναι αυτό. Και δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε παραπάνω, γιατί ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε ένα πουγγί. Το πουγγί είναι κλειστό, οπότε όλα τα αρώματα που πάνε εγκλωβίζουν μέσα και αναγκαστικά μπαίνουν μέσα στο αρνί. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Και το λαδάκι θα το ρίξουμε ίσα-ίσα στην αρχή, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε το αρνάκι μας να βγάλει τα δικά του λιπαρά. Κοιτάξτε. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το αλατάκι μας και τα μπαχαρικά μας στο αρνάκι. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μάτζινο στιμιά, που εμπεριέχει συμπυκνωμένα τα λαχανικά και τα μπαχαρικά που χρειάζομαι για τη συνταγή, μαζί με το αλάτι. Οπότε δεν θα χρειαστεί να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Δεν χρειαζόμαστε πολύ. Περίπου μία κουταλιά κοφτή τη σούπας μάτζινο στιμιά. Και κοιτάξτε εδώ. Απλά ρίχνω μάτζινο στιμιά από πάνω, ανακατεύω να πάει παντού, εδώ και εδώ, τρίβω καλά το αρνάκι, το σκόρδο μαζί με το θυμαράκι και το δεντρολίβανο. Όλα τα υλικά αυτά θα κάνουν τη δουλειά τους. Τυλίγω, εδώ και εδώ. Και βέβαια δεν μπορεί να κρατήσει η λαδόκολλα μέσα στο φούρνο, οπότε αναγκαστικά θα χρειαστεί να βάλω και αλουμινόχαρτο. Αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Τώρα, κλείνω καλά με αλουμινόχαρτο για να διασφαλίσω ότι θα μείνει σφιχτή η λαδόκολλα πάνω στο αρνί και φροντίζω το χώρισμα που έχει η λαδόκολλα να είναι προς τα πάνω. Γιατί, αν είναι προς τα κάτω, θα φύγουν όλα τα ζουμιά από το αρνί και δεν θέλουμε. Θέλουμε να μείνουν μέσα και να συνεχίζουν να ψήνουν το αρνάκι. Πάντα μα πάντα, όταν χρησιμοποιούμε και αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα, δεν βάζουμε πάνω το κρέας στο ταψί, κατευθείαν. Γιατί? Επειδή δεν έχουμε καθόλου υγρασία μέσα, το ταψί λειτουργεί σαν να έχουμε ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά. Οπότε τι θα κάνει? Θα κάψει από την κάτω μεριά το αρνί. Αυτό που θέλουμε είναι να το αφήσουμε ανοιχτό, να μην χρησιμοποιήσει την πυρά που έχει το ταψί και να βάλουμε από πάνω μια σχάρα. Με αυτόν τον τρόπο όλα σας τα ψητά μέσα στο φούρνο θα γίνονται τέλεια και θα ψήνονται τέλεια. Σε περίπτωση που ακουμπήσετε τα ψή, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε και νερό. Οπότε αλλάζει όλη η διαδικασία ψησίματος. Ο φούρνος μου τώρα είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Θα ψήσω περίπου για 3 ώρες
σε αυτό το μέγεθος που έχουμε το μπουτάκι, 3 ώρες μέχρι που να μαλακώσει και μόλις μαλακώσει θα βγάλω τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο και θα αφήσω άλλη μισή ώρα για να πάρει ωραίο χρώμα το αρνάκι. Άρα σύνολο χρειαζόμαστε για αυτό το μπούτι 3,5 ώρες. 10 λεπτάκια πριν να είναι έτοιμο το αρνί, θα γυρίσουμε πίσω για να ετοιμάσουμε τη γαρνιτούρα και βέβαια τη σάλτσα βέρντε. Δεν σας είπα γι' αυτό. Θα φτιάξουμε και μία σάλτσα βέρντε. Δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι μία νόστιμη σάλτσα που έχει πολύ λίγες θερμίδες, γιατί φτιάχνεται σαν βάση με τα μυρωδικά και είναι κάτι που θα συνδυαστεί τέλεια με το αρνάκι μας. Ραντεβού πίσω σε 3 ώρες και 20 λεπτά και σε 3,5 ώρες τρώμε. Με σφραγίδες ξεχωρίζει το εισαγόμενο αρνί από το ελληνικό. Τα ντόπια κρέατα ή εκείνα που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μπλε σφραγίδα. Τα κρέατα εισαγωγής είναι πιο φθηνά και έχουν σφραγίδα χρώματος καφέ. Τα αρνιά γάλακτος έχουν σφραγίδα σε σχήμα ρόμβου, ενώ τα κατσίκια γάλακτος σε σχήμα παραλληλόγραμμου. Το αρνάκι μου είναι σχεδόν έτοιμο στο φούρνο, θέλει άλλα 10 λεπτάκια, οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη γαρνιτούρα και τη σάλτσα. Για γαρνιτούρα διάλεξα να κάνω κάτι πολύ εύκολο, γιατί μόλις σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμη, θα φτιάξουμε ρύζι καστανό με ρεβίθια. Σε 10 λεπτά γίνεται? Γίνεται. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ρύζι καστανό με ρεβίθια και αρακά μπαρμπαστάθης. Είναι μια γαρνιτούρα πλούσια σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και είναι κάτι που χρειαζόμαστε σίγουρα συνοδευτικό με ένα τόσο ωραίο αρνάκι που έχουμε φτιάξει. Απλά κόβουμε τη συσκευασία. Έχουμε νεράκι που βράζει. Ρίχνουμε μέσα το ρυζάκι μας. Και σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμο. Να σας πω ότι τα λαχανικά που έχουμε μέσα στο ριζάκι είναι τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία και σίγουρα μας γλιτώνει πάρα πολύ κόπο και χρόνο, γιατί μόνο για να μουλιάσουμε τα ρεβίθια και να τα βράσουμε θέλουμε 4-5 ώρες. Οπότε σε 10 λεπτά αυτό θα είναι έτοιμο. Όση ώρα ψήνει το ριζάκι μαζί με τα λαχανικά, πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα βέρντε που σας είπα. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα μιξεράκι και μπόλικα μυρωδικά. Εδώ πέρα έχω κόριανδρο. Ξέρω ότι ο κόριανδρος έχει ή μεγάλους φαν ή μεγάλους haters. Εγώ να σας πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου υλικά, αρκεί να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Σε συνδυασμό όπως είναι ο βασιλικός, ο δυόσμος, ο μαϊντανός και όλα αυτά που θα ρίξουμε μέσα, ο κόριανδρος θα δώσει την τέλεια επίγευση και θα απογειώσει τη σάλτσα. Σε περίπτωση που δεν το βάλουμε, η σάλτσα μας θα είναι ωραία, αλλά δεν θα είναι τόσο ωραία όσο μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα τον κόριανδρο, εδώ. Μην το φοβάστε, θα χωρέσουν όλα τα λαχανικά. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, έχω δυόσμο και εδώ θα κόψω το δυόσμο. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα τώρα, δυόσμος, κόριανδρος, βασιλικός είναι μυρωδικά που είναι ωραία καθώς είναι φρέσκα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε αποξηραμένα μυρωδικά δεν θα έχουμε την ίδια γεύση, δεν θα έχουμε την ίδια υφή. Κάποια μόνο μυρωδικά είναι πιο γευστικά, να το πω έτσι, και πιο αρωματικά καθώς αποξηραίνονται, όπως είναι η ρίγανη, αλλά γενικά όλα τα μυρωδικά όταν είναι φρέσκα έχουν πολύ πιο δυνατή γεύση και βέβαια έχουν αυτή τη φρεσκάδα που θέλουμε. Χρησιμοποιούμε μια φρέσκα σάλτσα, οπότε η φρεσκάδα θέλουμε να είναι κάτι που θα βγαίνει όλη την ώρα. Λοιπόν, ρίχνουμε το μαϊντανό μέσα, εδώ. Έχω και το βασιλικό. Στο βασιλικό δεν θέλω να βάλετε τα κοτσανάκια μόνο, γιατί πικρίζουν και ίσως να πικρίσουν τη σάλτσα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και σχεδόν έχει γεμίσει το μπλεντεράκι μας. Στη σάλτσα βέρντε συνηθίζουμε να βάζουμε κάτι που θα το κάνει λίγο spicy. Έχω 2 πιπεριές τσίλι που θα κάνει αρκετά spicy τη σάλτσα μου. Σε περίπτωση που δεν θέλετε τόσο spicy βάζετε 1 πιπεριά τσίλι και σε περίπτωση που δεν βρείτε πιπεριά τσίλι φυσικά θα βάλετε λίγο μπούκοβο. Γίνεται η διαδικασία κανονικά. Οπότε, κόβω και το τσίλι μου. Τέλεια. Πάει και αυτό μέσα. Και έχω το αγαπημένο μας lime. Αγάπη ψέματα. Η πιο καλή οξύτητα με όλα αυτά τα μυρωδικά που συνδυάζεται είναι η οξύτητα από το lime, γιατί είναι γλυκιά και ξινή την ίδια στιγμή και έχει αυτή την exotic γεύση και άρωμα που τελικά θέλουμε. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα και το ξύσμα και θα ρίξω το χυμό από 2 lime εφόσον δεν είναι ζουμερά, αλλά άμα είναι ζουμερό ένα lime φτάνει, δεν θέλουμε να κάνουμε πολύ ξινή τη σάλτσα μας. Λοιπόν, αυτό είναι αρκετά ζουμερό, το πιάνω, άμα πιάσετε και είναι μαλακό σημαίνει πως έχει ζουμάκι μέσα, οπότε το βοηθάμε λίγο, κόβουμε στη μέση. Και κοιτάξτε εδώ τώρα ζουμί που θα βγάλει. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Γι' αυτό πάντα με πάντα πριν αγοράσετε lime να τα πιάνετε. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάρετε 1 κιλό lime και να μην έχουν καθόλου ζουμί, οπότε τζάμπα λεφτά δώστε. Τα ποιοτικά υλικά πάντα να ξέρετε ότι στο τέλος της ημέρας είναι κάτι που θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε σε χρήματα στην κουζίνα. Οπότε φροντίζουμε πάρα πολύ καλά όταν πηγαίνουμε να ψωνίζουμε να ξέρουμε τι ψωνίζουμε. Λοιπόν,
Πάει και το σκόρδο μέσα. Προαιρετικό, το μόνο προαιρετικό υλικό που έχουμε σε αυτή τη συνταγή είναι η κάπαρη. Μπορείτε να βάλετε, μπορείτε και να μην βάλετε. Εμένα μου αρέσει γιατί μας δίνει έτσι μια υπέροχη μεσογειακή γεύση στη σάλτσα. Ξυδάκι. Το ξύδι είναι το υλικό που πρέπει να βάλετε σε αυτή τη συνταγή. Μέλι, αλάτι και πιπέρι. Και λίγο νεράκι. Αυτά είναι τελικά. Λίγο μέλι να ισορροπήσει την οξύτητα. Λίγο νεράκι όπως σας είπα. Περίπου 50 με 80 ml. Και γενικά η σάλτσα μου, θέλω να το παρατηρήσετε κι εσείς. Η βάση της είναι τα μυρωδικά που βάλαμε, οπότε είναι πάρα πολύ ελαφριά. Θα ρίξω λίγο πιπεράκι για τη γεύση, γιατί είναι αρκετά spicy από το τσίλι που έχουμε ρίξει. Αλατάκι, βέβαια. Και 50 ml ελαιόλαδο. Ρίξαμε και το λαδάκι μας και ήρθε η ώρα να χτυπήσουμε τη σάλτσα μας. Τίποτα, απλά κλείνουμε, χτυπάμε και η σάλτσα είναι έτοιμη. Όπως βλέπετε, το νεράκι είναι πολύ βασικό συστατικό για να πάρουμε αυτή την υπέροχη σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ, πόσο ωραία έχει δέσει. Εγώ να σας πω ότι δεν πίστευα ποτέ ότι μία σάλτσα με νερό θα μπορούσε να γίνει τόσο νόστιμη. Αλλά το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, πιστέψτε με. Δεν υπάρχει. Το ξύδι και το lime και όλα αυτά τα μυρωδικά έχουν κάνει κάτι μοναδικό. Και ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τις γαρνιτούρες μας. Βάζω μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά να ζεσταίνεται. Πάω πίσω στη λάτζα. Απλά σουρώνουμε το ριζάκι με τα λαχανικά. Μόλις 10 λεπτά χρειάζεται, σας το είπα. Παίρνω μαζί μου και καίει το τηγανάκι μου και αχνίζει το ρύζι. Είναι πολύ σημαντικό να αχνίζει και να το ρίξουμε ζεστό μέσα, γιατί άμα το ρίξουμε κρύο θα ξενερώσει, να το πω έτσι. Θέλει να είναι ζεστό, καυτό, ώστε να μπορέσει να αρωματιστεί γρήγορα. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Και έτσι όπως καίει το τηγάνι, ρίχνουμε μέσα το ρύζι με τα λαχανικά μας. Εδώ. Με μία απλή κίνηση, ουσιαστικά θα κάνετε πάρα πολύ γεμάτο σε γεύση το ριζάκι, γιατί το λαδάκι το χρειαζόμαστε. Αλλά άμα σοτάρουμε το λαδάκι μαζί με τα λαχανικά και το ρύζι, κατευθείαν πάει η συνταγή μας σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Εδώ θα προσθέσω λίγο αλάτι και πιπέρι, λίγο όμως, γιατί ετοιμάζω μία κίνηση ματ. Θα τη δείτε σε λίγο. Εδώ. Σοτάρουμε καλά και όση ώρα σοτάρουμε το ριζάκι μας, πάμε στο ψυγείο να φέρουμε λίγο γιαουρτάκι. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Σε αυτό το υπέροχο στραγγιστό ελληνικό γιαουρτάκι θα ρίξουμε 1-2 κουταλιές της σούπας από τη σαλτσούλα που φτιάξαμε. Κοιτάξτε εδώ. Απλά ανακατέψτε και έχουμε ένα υπέροχο dip γεμάτο σε γεύση. Αυτό το φανταστικό υλικό, το γιαούρτι, που δεν έχει κανένας άλλος στον κόσμο. Μόνο οι Έλληνες έχουμε τόσο καλό γιαούρτι. Μπορούμε να κάνουμε τόσο φανταστικές γεύσεις. Με λίγα μυρωδικά μέσα και μία σάλτσα βέρντε, αυτή η σάλτσα πραγματικά απογειώθηκε. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, γιατί θα πάρω λίγο ακόμα από τη σάλτσα μου, περίπου 2 κουταλιές σούπας, και θα ρίξω μέσα στο ρύζι. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ. Το ριζάκι μου θα πρασινίσει, θα γίνει ωραίο. Είναι σαν να βάλαμε πέστο, αλλά σε μία πολύ healthy εκδοχή. Και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να σερβίρουμε. Χρειαζόμαστε μία ωραία πιατέλα, ένα ξύλο κουπίς ή ό,τι άλλο έχετε σπίτι. Θα ρίξουμε το ριζάκι κάτω. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο είναι. Θα βάλουμε τη σαλτσούλα εδώ. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε το αρνί μέσα από το φούρνο. Μυρίζει υπέροχα το δεδρολίβανο, το σκόρδο και το ελαιόλαδο και φυσικά το καλό αρνάκι. Έχουν γίνει τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Και μόνο σαν θέαμα, πραγματικά είναι φανταστικό. Αυτό που θέλω να κάνετε πολύ προσεκτικά, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ μαλακό, οπότε το κοκαλό μπορεί να φύγει κατευθείαν μέσα από το κρέας. Θέλω να μετακινήσετε όλο το αρνί. Αφήστε εδώ πέρα τα μυρωδικά, έχουν κάνει τη δουλειά τους. Και να το βάλετε πάνω στο ρύζι. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ ένα φανταστικό θέαμα. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Θα πάρω την υπόλοιπη σάλτσα βέρντε και θα την αφήσω από δίπλα για να ρίχνει ο καθένας πάνω στο πιάτο καθώς τρώει το αρνάκι.
γιατί πραγματικά η σάλτσα θα δέσει όλο το φαγητό. Το αρνάκι κατά ψέματα είναι νόστιμο από μόνο του. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε γαρνιτούρα και χρειάζεται μια συνοδευτική σάλτσα για να σου δώσει αυτό το κάτι της παραπάνω που χρειάζεται στο φαγητό. Με απλές κινήσεις, εκεί πέρα που έχεις ένα απλό φαγητό, κατευθείαν το πας σε άλλο επίπεδο και φανταστείτε πόσο ωραίο θα είναι για κάποιον να παίρνει να φτιάχνει ένα ωραίο πιάτο και μόλις φτιάχνει το ωραίο πιάτο να ρίχνει τη σαλτσούλα από πάνω. Και επειδή είναι έτσι spicy η επίγευση που έχει, το γιαούρτι θα σβήσει αυτή την επίγευση που ίσως σε κάποιους να μην αρέσει, εγώ τη λατρεύω. Και βέβαια η γαρνιτούρα θα ολοκληρώσει το γεύμα μας, γιατί δεν μπορούμε να φάμε σκέτο κρέας με σάλτσα. Πρέπει να φάμε και υδατάνθρακα, πρέπει να φάμε και νόστιμο υδατάνθρακα. Και έτσι όπως φτιάξαμε τον υδατάνθρακα σήμερα, πραγματικά είναι από τους πιο νόστιμους που έχετε δοκιμάσει. Για το αρνίσιο μπούτι με σάλτσα βέρντε. Ανοίγουμε οπές με ένα μαχαίρι σε όλη την επιφάνεια του αρνιού και τις γεμίζουμε με σκόρδο. Μεταφέρουμε το μπούτι σε μια λαδόκολλα και προσθέτουμε το θυμάρι και το δεντρολίβανο. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, την οστιμιά και αλείφουμε το κρέας από όλες τις πλευρές. Το τυλίγουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και το μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα. Ψήνουμε το αρνί σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 3 ώρες. Στο τέλος ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε να ψήνουμε για 30 με 45 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Για τη σάλτσα βέρντε βάζουμε στο μπλέντερ τον κόλιανδρο, το δυόσμο, τον μαϊντανό και τον βασιλικό. Προσθέτουμε τις πιπεριές τσίλι, το ξύσμα και το χυμό λάιμ, το σκόρδο, την κάπαρη, το ξύδι, το μέλι, το νερό, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο και χτυπάμε μέχρι να γίνει σάλτσα. Για την γαρνιτούρα, βράζουμε το ρύζι με τα ρεβίθια και τον αρακά σε μια κατσαρόλα με νερό για 10 λεπτά, τα σουρώνουμε και τα σοτάρουμε σε ελαιόλαδο. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές σάλτσα βέρντε και ανακατεύουμε. Αναμειγνύουμε το γιαούρτι με 2 κουταλιές σάλτσα βέρντε. Σερβίρουμε το αρνί με το ρύζι, τα ρεβίθια και τον αρακά και συνοδεύουμε με το γιαούρτι και τη σάλτσα. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Λογικά, τα κοκαλάκια απλά θα βγαίνουν από μέσα. Αυτό πάει στην άκρη. Και αυτό πάει στην άκρη. Βέβαια, έχει πολύ ωραίο κρεατάκι εδώ για να πάει στην άκρη. Είναι φανταστικό. Άρα, θα πρέπει να το χαλάσω. Νομίζω ότι είναι υπερβολή το μαχαίρι, γιατί ουσιαστικά το κρέας λιώνει από μόνο του. Το βλέπετε? Και αυτό είναι όλο το νόημα. Όντως να μαλακώσει και πραγματικά να λιώνει το κρέας. Και κάπως έτσι θα το σερβίραμε. Το βάζαμε στη πιατέλα παντού και κάποιος θα έπαιρνε μια ολοκληρωμένη μερίδα και από ριζάκι και από κρέας και λίγο απ' όλα. Και κάπως έτσι θα φάω κι εγώ. Οπότε θέλω λίγο κρεατάκι. Θα βουτήξω λίγο μέσα στη σάλτσα. Πραγματικά θα ήθελα όλοι να μπορούσατε να δοκιμάσετε λίγο από αυτή την πιατέλα, γιατί είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι καινούριο. Οι μυρωδιές είναι θεσπέσιες και πραγματικά είναι κάτι τόσο φρέσκο, τόσο μυρωδάτο, συνδυαστικά μαζί με το ριζάκι που πραγματικά είναι μοναδικό. Είναι ένα τόσο ολοκληρωμένο γεύμα, γιατί έχουμε τις πρωτεΐνες από το κρέας, από το ρύζι, από τα ρεβίθια, από τον αρακά, από το γιαούρτι. Έχουμε τον υδατάνθρακα επίσης από όλη τη γαρνιτούρα μας και βέβαια έχουμε τα λιπαρά όσα χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή να το τρώω μόνος μου, οπότε θα σταματήσω και θα πάω να το μοιραστώ με τους φίλους μου.